Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ντυμένο στα μπλαουγκράνα, το Καμνού είναι όπως πάντα άκρος εντυπωσιακό. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Ροναλντίνιο. Πολύ καλό το passing game εδώ. Σον Χιονγκμιν. Βιέιρα. Μπρόζοβιτς. Κρίσμαν. Μπέκαμ. Είναι καθαρό φάουλ. Είναι μάλλον μακριά για να μπορέσει να απειλήσει τον goalkeeper με απευθεία σουτ. Μπορεί και να το κάνει όμως. Για να δούμε. Φοβερή απόκρουση ο Ντοναρούμα. Φοβερή επέμβαση. Λέει όχι σε αυτό το χτύπημα. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλεισε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Νέντβετ. Υπέροχη πάσα. Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει για να δει τέρμα. Με πλάτη στον τερματοφύλακα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Μπέκαμ. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Η σημαία του βοηθού μένει κατεβασμένη. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο συνοστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Ευκαιρία ο Εμπαπέ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα τελειώσει τη φάση, έτοιμος για το σουτ. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Γκρίσμαν, αυτή η πάσα. Μαραντόνα! Πολύ καλή σουτάρι. Πολύ αργή στην αντεπίθεση. Άργησε γιατί δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα. Την επόμενη φορά θα πρέπει να αποφασίσει πιο γρήγορα. Αν βέβαια θέλει να κάνει κάτι, έτσι. Την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Προχωράει μόνος του. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Δεδομένης της θέσης του, δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σούπερ. Έξοχη ατομική προσπάθεια άξιζε κάτι καλύτερο. Σε αυτή τη φάση εξέθεσε όλη την αντίπαλη άμυνα. Δεν μπορούσαν με τίποτα να το σταματήσουν. Φτηνά τη γλίτωσαν. Μία κεφαλιά. Τη στέλνει εκτός. Πολύ άσχημη επιλογή. Ο αμυντικός ήταν κολλημένος πάνω του. Παρόλα αυτά σούταρε, αλλά αστόχησε. Νέντβετ. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Σέρτζι Ρομπέρτο. Μπέκαμ. Μπέκαμ. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έτω είναι φάουλ και ο διοικητής το καταλογίζει. Κρίσμαν επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Την κόβει. Αυτό το αυτογκόλ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς.
Ασφαλώς ήταν τυχαίο αυτό το γκολ. Παρ' όλα αυτά, κάνει τα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα πλέον. Σε τόσο κρίσιμο σαν. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Το έβαλε, γκολ. Διασκελισμό, κίνηση, τελείωμα. Τα έκανε όλα αριστοτεχνικά. Αυτό το γκολ ήταν συνδυασμός γρήγορης σκέψης και γρήγορης φάουλ σε αυτή τη φάση. Πικέ. Θα αποβληθεί εδώ. Έσωσε ο Κουρτουά. Μπέκαμ. Στην μπάλα ο Εμπαπέ. Σον Χιονγκμιν. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά θα έκανε χάος. Θα ψάξει τον γκολ. Χτυπά στο δοκάρι και φεύγει μακριά. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Κλέβει την μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Και συνεχίζει. Ευκαιρία. Αυτό σίγουρα δεν χρειαζόταν. Μπήκε στη φάση εντελώς άτσαλα. Η Σιρακούσες έχει μία μεγάλη ευκαιρία εδώ, από την άσπρη βούλα. Είναι δύσκολο να πούμε ποιος έχει το ψυχολογικό προβάδισμα εδώ. Ο τερματοφύλακας όμως κάνει τα πάντα για να διαβάσει τις προθέσεις του εκτελεστή. Φοβερή απόκρουση ο Κουρτουά. Ω, παραλίγο. Πω, πω, χάθηκε η ευκαιρία. Και μαζί της ίσως και να χάθηκαν οι ελπίδες τους για κάτι καλύτερο σε αυτόν τον αγώνα. Τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους. Είναι γεγονός. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι ισόπαλο. 1-1 τα γκολ έως τώρα, με απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Εάν μόλις επιστρέψατε από το διάλειμμά σας, δεν χάσατε παρά μόνο μερικές στιγμές του δευτερημικού. Ροναλντίνιο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Πάει για γκολ. Εξακολύει ένα σκόρ. Χρειάστηκε η ανάπαυλα για να σπάσει η ισοπαλία. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια και ξέρουμε πως συχνά δράει ευεργετικά αυτό το 15 λεπτό. Και δεν είναι και έκπληξη ποιος το έβαλε. Αν ρωτούσες τους οπαδούς του το μάτς, 9 στους 10 θα σου έλεγαν αυτόν για πιθανό σκόρερ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς... Είναι ευκαιρία! Σταθήκε η μπάλα! Τώρα έχουν ξεκάθαρα πια τα ημεία του αγώνα. Και δύσκολα θα τα χάσουν. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Τα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Λέτε να σουτάρει απευθείας. Όλοι ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει από εκεί. Και γι' αυτό ακριβώς έχει στηθεί έτσι το τείχος. Την μπάλα! Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Μαραντόνα!
Ο Σέρχιο Ράμος είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος κίνδυνος με το κεφάλι. Θέλει ιδιαίτερο μαρκάρισμα για να μην κάνει ζημιά. Καλό διώξιμο. Σον Χιόνγκ Μιν, δύσκολη η φάση για την αντιπαλιάνα. Μπήκε αποφασιστικά στον αντίπαλο. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού, θα λέγαμε. Μπρόζοβιτς. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Εμπαπέ. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Κέρια επέμβαση του τερματοφύλακα. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Κρίσμαν γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Σκρίνια. Ο Ντιμπάλα με την μπάλα. Σον Χιόνγκ Μιν. Ροναλντίνιο. Η μπάλα στον Ντιμπάλα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Εμπαπέ. Η Μπαρτσελόνα εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Και να που η διαφορά είναι στα τρία τέρματα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σέρτζι Ρομπέρτο. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Σον Χιόνγκ Μιν. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ξεκινάει η κόντρα. Νέντβεντ. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο κλάδι. Την μπάλα! Είναι εντελώς άστοχο. Η Μπαρτσελόνα έχει μεγάλη ικανότητα σε αποδοχές. Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζει με αυτήν την ομάδα. Και θα έχουμε αλλαγή. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Βάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Σουτάρει προς το τέλος. Νομίζω ότι πλέον ούτε με κιάλια δεν τους βλέπω. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίκτυα. Λέω το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Να και το σκύριο.